Μάλιστα άφησε αιχμές για εκείνους που τον εγκατέλειψαν, όπως είπε, στις δύσκολες ώρες. Φανερά καταβεβλημένος εμφανίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Σιλισίων. Στο κήρυγμά του, μετά την ακολουθία των πρώτων χαιρετισμών, δεν μπόρεσε να κρύψει την πικρία του για όσους φίλους τον εγκατέλειψαν αυτές τις δύσκολες στιγμές της εκκλησιαστικής κρίσης. Όταν κανείς έχει την αίσθηση της μοναξιάς, όταν βλέπει τη σιωπή των φίλων, οι οποίοι στις ώρες τις δύσκολες κάνουν πως δεν σε ξέρουν, πως δεν σε αναγνωρίζουν, πως δεν και δεν σε θυμούνται. Αυτή είναι μια πικρή εμπειρία. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ στην Αρχιεπισκοπή. Μετά την παρέτηση του πνευματικού παιδιού του κ. Χριστόδουλου, του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, χτυπήματα από συνεχιζόμενες αποκαλύψεις δέχεται και ο πνευματικός του πατέρας, Μητροπολίτης Πειραιός. Μέσα σε όλα αυτά, μετά από λιποθυμία, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρου, όπου και νοσηλεύεται ο στενός συνεργάτης του Μακαριωτάτου και πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής, πατέρας Θωμάς Συνοδεινός. Κάθε μέρα επιβεβαιώνεται και επιβεβαιώνει ο καθένας μας πόσο αδύνατος και ασθενικός είναι, πόσο το κακό είναι ισχυρό, πόσο είναι οργανωμένο, συστηματοποιημένο, πόσο το κακό αυτό επιτίθεται απέναντι στους ανθρώπους της θρησκευτικότητας και της πίστεως. Την ίδια ώρα εμφανίστηκαν και η εξάντληση του Μητροπολίτη Πειραιός Καλλίνικου, που από τον άμβονα του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Σαταμπούρια έκανε για άλλη μια φορά λόγο για συκοφάντες που προσπαθούν να πλήξουν το πρόσωπό του. Ας χτυπούν με λύσα οι συκοφάντες και οι κακοποιοί. Εμείς έχουμε την προστασία της Παναγίας και του Θεού. Πάντως, ο 80χρονος Μητροπολίτης Πειραιός και ιδρυτής της Αδελφότητας της Χρυσοπηγής δέχεται από συνεργάτες του ακόμη και συμβουλές να παραιτηθεί μετά τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του από τον Ιεροψάλτη Λιατούμπα για σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και από τις νέες καταγγελίες του εργολάβου που ανέλαβε την ανέγερση των αυθαίρετων νοικημάτων των παιδικών κατασκηνώσεων της Μητρόπολης στην Παιανία. Ό,τι είπα ισχύει, ήταν όλα αληθείς. Από εκεί και πέρα να τα καταθέσω στον εισαγγελέα και ίσως η πορεία βγουν και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα όπως? Πλήρη εικόνα θα από αύριο θα έχετε. Χωρίς πάθη, χωρίς απεδίκησης, χωρίς κύκλης, χωρίς καμία καταλαγιά, αλλά βαλώ προσοχή και αγάπη για όλους για να ξαναδούμε το δρόμο μας και την ρίγη μας. Εν τω μεταξύ, νέα διαδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο έξω από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από Άραβες Ορθόδοξους μετά την αποκάλυψη πως πωλήθηκαν ξενοδοχεία του Παναγίου Τάφου σε Ισραηλινούς επενδυτές. Ο Πατριάρχης Ειρηναίος στηρίζει γη ηχθείως την ώρα που κάποιοι ιεράρχες φαίνεται να συζητούν παρασκηνιακά ακόμη και το ενδεχόμενο να άρουν την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του. Συνεργάτες του Πατριάρχη πάντως υποστηρίζουν πως υπεύθυνος για την πώληση των κτηρίων είναι ο πρώην διαχειριστής της περιουσίας του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου και φυγόδικος Νίκος Παπαδήμας.